Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, επικεντρώνεστε πλέον στη λίμνη Μεμή. Σε αρκετά σημεία έχουμε οποιασδήποτε ενδείξεις? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται, πρόκειται για έρευνα στους στόχους που έχει αφήσει το σόναρ, καθώς και έρευνα στην κρίσιμη εκείνη περιοχή όπου μας είχε υποδείξει ο δράστης. Ξαναερευνούμε την ίδια περιοχή. Εν αναμονή βέβαια των εξελίξεων που πιθανόν να έχουμε μετά που θα βγουν και τα αποτελέσματα από το κοινείο του κράτους, εάν μπορεί να γίνει επιτρεπτή η αφαίρεση ποσότητας νερού από την λίμνη και διοχέτευσή της σε παραπλήσιο Ριάκι. Άρα ουσιαστικά περιμένετε το χημείο να σας πει αν μπορεί το νερό να μετακινηθεί στο Ριάκι που λέτε. Έτσι ακριβώς, γύρω στις 1 το μεσημέρι περίπου θα έχουμε μια συνάντηση στη λίμνη στο Ξυλιάτο με τεχνικούς και με λειτουργούς του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, έτσι σαν μια προεργασία την πιθανότητα που θα δοθεί το πράσινο φως για να προχωρήσουμε, να γίνει όλη αυτή η προεργασία ούτως ώστε να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν η άντληση του νερού. Και ουσιαστικά πόσο νερό πρέπει να αντιληθεί, κύριε Τράγκολα, κατά την εκτίμησή σας, για να μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα? Κοιτάξτε, κατά την εκτίμηση και σύμφωνα με την εμπειρία που αποκομίσαμε από την κόκκινη λίμνη, όπου οι σωροί είχαν βρεθεί στα 2 και 4 και κάτι μέτρα, καταλαβαίνετε ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να βρεθεί στα πιο ψηλά σημεία της λίμνης. Οπότε, εάν αφαιρέσουμε τα πρώτα 5 μέτρα, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες ενδείξεις. Και βλέπουμε στη συνέχεια πώς θα προχωρήσουμε, καθότι εάν κατέβει το νερό στα κάτω 5 μέτρα από την ημέρα που ξεκινήσαμε τις έρευνες στη λίμνη στο Μεμή, ήδη περίπου 1 μέτρο έχει κατέβει η στάθμη του νερού. Οπότε από την πρώτη μέρα μέχρι να αφαιρεθεί, και θα χρειαστούν περίπου γύρω στις 8 μέρες για να αφαιρεθούν τα 5 μέτρα, θα έχουμε 6 μέτρα πιο κάτω. Για μας είναι αρκετός ο χώρος για να κάνουμε μια έρευνα μέσα από τις βάρκες σε όλη την περιφέρεια για να δούμε εάν βρούμε οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Τώρα το τμήμα υδάτων είχε κάποιες αμφιβολίες ως προς το να αδειάσει η λίμνη. Όλα αυτά έχουν διευθετηθεί, κύριε Τράγκολα? Κοιτάξτε, εμπρότης υπήρξαν άρνηση, όμως το έχουν θέσει, έχουν ξαναστείλει για περαιτέρω έρευνα, μάλλον για περαιτέρω διερεύνηση της ποιότητας, μήπως και βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια, καθότι υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν την οικολογία. Αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το επίπεδο που βρίσκονται αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν την οικολογία όταν αφαιθούν κεραίους στη συνέχεια μέσα στο Ριάκι για να καταλήξουν σε άλλες περιοχές. Άρα οι αναλύσεις του χημείου θα απαντήσουν και αυτό το ερώτημα, κύριε Τράγκολα, και πλέον είναι πολλά που θα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε εκεί που θέλετε, για να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια, να βρεθεί και ισορρός της εξάχρονης Σιέρα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος και παραλαμβάνω ότι η αφαίρεση του νερού θα μας βοηθήσει τα μέγιστα.